τονίσω και εγώ μερικά σημεία, ότι αυτή η ρύθμιση που έρχεται τον Οκτώβριο του 2024 είναι η πρώτη ρύθμιση με ευνοϊκούς φόντους όρους από το 2019. Θεωρώ πολύ σημαντικό να πούμε ότι από το 2019 που έτρεξε η τελευταία, τελευταία ευνοϊκή ρύθμιση έγιναν δύο ή τρεις προσπάθειες το Υπουργείο Εσωτερικών να θεσμοθετήσει ρύθμιση οφειλών για τα χρέη των Δήμων, αλλά ή μπήκαν στη Βουλή και αλλάξανε και στο τέλος αυτές οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόστηκαν καθόλου, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον και καμία από τον κόσμο, καμία ανταπόκριση από τον κόσμο ή τελικά δεν νομοθετήθηκαν καν. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία αντίσταση από το Υπουργείο Οικονομικών, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να μην τρέχουν ρυθμίσεις για τους Δήμους. Και η συγκεκριμένη έχει σημεία εκλογικής μεταχείρισης, ιδιαίτερα για ευάλωτους. Στη διαβούλευση που προηγήθηκε και που ανταποκρίθηκαν αρκετοί οι Δήμοι στο Open Board, ζητήθηκε η διαγραφή προσαξίσεων να επεκταθεί όχι μόνο στους ευάλωτους, αλλά και στους υπόλοιπους οφειλέτες, πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό. Mm. Και στην αιτιολογική του νόμου έγραψαν ότι προβλήθηκαν όντως πολλά τέτοια αιτήματα από τους Δήμους, αλλά η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν το επιτρέπει. Mm. Άρα βλέπουμε μία αντίσταση στο να έχουμε και στο μέλλον τέτοιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Επίσης, αυτό ο κόσμος πρέπει να το δει σε συνδυασμό με την πίεση που δεχόμαστε εμείς οι υπηρεσιακοί, κυρίως των Δήμων, να προχωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη πίεση. Οι περισσότεροι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει. Ο Δήμος Χανίων είναι, θεωρώ, από τους τελευταίους Δήμους που δεν. Τότε λέω αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, δεν εννοώ για την δέσμευση του αφημί που το εφαρμόζουμε ούτως ή άλλως χρόνια, αλλά στο να πάμε στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, καταλογίζονται ευθύνες στους υπηρεσιακούς, προσπαθώντας να μας αναγκάσουν σε αυτό το μέτρο. Το μεγαλύτερο χρέος που έχει κάποιος στο Δήμο Χανίων, πόσο είναι? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια στα 40 εκατομμύρια που έγινε συζήτηση που έχει ο Δήμος Χανίων πάει σταθερό ή σχετικά το ποσό. Κάποια χρέη κάθε χρόνο πληρώνονται, κάποια νέα δημιουργούνται. Μεγάλο μέρος αποτελούν, παραδείγματος χάρη, τα πρόστιμα αυθαιρέτων, τα οποία πρόστιμα είναι νομίζω 8 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, γιατί τώρα δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό. Που από αυτά δεν ουσιαστικά στο τέλος δεν θα εισπράξουν τίποτα, γιατί αυτά, αν κάποιος τακτοποιήσει, διαδράπονται ή κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν τακτοποιήσει και να μην έχουν ενημερώσει την πολεοδομία μας, ώστε η πολεοδομία να μην μας έχει στείλει αιτήματα διαγραφών. Τα χρέη που ρυθμίζονται με τη ρύθμιση αφορούν παντός είδους χρέους προς τους Δήμους, και μπορεί να είναι το 0,5 ο χώρος παρεπιδημούντων, είναι κυρίως χρήματα από πρόστιμα δημοτικής αστυνομίας και τροχέας παρελθόντων ετών. Μπορεί να είναι νίκια, συμβάσεις, πρόστιμα κοινοχρήστου χώρου, επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, δηλαδή υπάρχουν και αυτά. Γιατί έχουν το βάθος χρόνου, δηλαδή, Κάποιος μπορεί να ενημερωθεί λοιπόν για τα χρέη, ό,τι χρέη έχει, που μπορεί να μην το γνωρίζει και καν. Είναι σημαντικό. Πού μπαίνει? Σημαντικό λοιπόν ότι λειτουργεί από το 2020 στο Δήμο Χανίων πλατφόρμα ενημέρωσης για τα χρέη. Είναι στο site του Δήμου, στην εξυπηρέτηση, ηλεκτρονικές πληρωμές. Μπορεί κάποιος να συνδεθεί με κωδικούς TaxisNet και βλέπει όλη του την καρτέλα στο Δήμο Χανίων. Τόσο για τα βεβαιωμένες οφειλές που έχει, όσο και για τις μη βεβαιωμένες. Δηλαδή τις σχετικά φρέσκες, καινούργιες. Είδαμε από φέτος ότι βάλατε, ότι σας δόθηκε τη δυνατότητα για πρόβλεψη μη εισπράξης, να αρχίσουν κάποια να ξεφορτώνεστε. Ναι, από το... και όντως ουσιαστικά, ναι. Υπάρχουν κάποια παλιά χρέη που παραγράφονται και ήδη έχουμε παραγράψει τέτοια χρέη στη διάρκεια του 2024 κυρίως. Ο κόσμος τώρα, αν μπει στην καρτέλα του, βλέπει ενημερωμένα στοιχεία. Οπότε προτρέπουμε τον κόσμο να μπει ούτως ή άλλως στην καρτέλα του, να συνδεθεί μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών, να ενημερωθεί για τις οφειλές του και από εκεί και πέρα μπορεί να, στη συνέχεια, πάλι μέσα από το site του Δήμου Χανίων,
στην ενότητα οικονομικά, εξυπηρέτηση οικονομικά, μπορεί να υποβάλει αίτηση. Από τι ποσό και πάνω. Και από τι ποσό και πάνω. Οπότε δεν μπορείτε να προβλέψετε τι θα εισπράξετε. Όχι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε.